Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται στους μαθητές οι οποίοι προβληματίζονται για την επιλογή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Τους βοηθά μεταξύ άλλων να επιλέξουν το επάγγελμα που πραγματικά τους ταιριάζει. Στο πλαίσιο αυτό, το Φροντιστήριο Διάκριση των Χανίων, αφού γραζόμενο τις ανάγκες των καιρών, πραγματοποίησε το πρωί σχετική ημερίδα. Το δικό μας μήνυμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, όχι μόνο στο κομμάτι της προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και στο κομμάτι της σωστής επιλογής. Η σωστή επιλογή σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ένα πολυσύνθετο θέμα. Εμάς μας απασχολεί να τους δώσουμε όσες παραπάνω πληροφορίες μπορούμε και εναλλακτικές, έτσι ώστε αύριο να μπορέσουν να κάνουν μία επιλογή που θα τους ικανοποιήσει για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους. Να μην έχουμε παιδιά τα οποία μετανιώνουν για κινήσεις που κάνουν επηρεασμένοι από λάθος παράγοντες. Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα, αυτός ήταν ο τίτλος της ημερίδας, όπου σύμβουλοι σταδιοδρομίας ανέλησαν όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Αυτό που παραδοσιακά διαπιστώνω εγώ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι πολλές φορές οι μαθητές βρίσκονται σε τυχαίες επιλογές. Και πόσο δε μάλλον σήμερα, όπου έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με καταργήσεις των ΤΕΗ, με αλλαγές μέσα στα τμήματα και ένα μηχανογραφικό το οποίο θα είναι περίπου στο 1/4 εντελώς διαφορετικό. Οπότε, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις μελέτες που κάνουμε στην Employ σαν ερευνητική ομάδα για τις τάσεις αγοράς εργασίας, με τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής, θα τα αναδείξουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές να επιλέξουν εύστοχα σπουδές και επάγγελμα. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έδωσαν μαθητές τρίτης γυμνασίου, μαθητές και απόφοιτοι λυκείου, υποψήφοι πανελληνίων, γονείς και εκπαιδευτικοί. Κινούμε προς τις οικονομικές σπουδές. Θα ήθελα ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, ιδανικά της Αθήνας. Το σκέφτομαι ως την πιο χρήσιμη εργασία στη συγκεκριμένη περίπτωση και για το μέλλον. Με την οικονομική κρίση, όλοι σκεφτόμαστε και μια και δύο φορές τι θα επιλέξουμε, ώστε να έχουμε ωφεληθεί από τη δουλειά που θα κάνουμε στη συνέχεια. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.